Ένα από τα ανδιαμφισβήτητα σεξ symbols του Hollywood είναι ο ηθοποιός Brad Pitt. Το ξέρατε ωστόσο ότι όταν ξεκίνησε την καριέρα του, δινόταν κοτόπουλο και πήγαινε έξω από fast food σε συνθήκες αφόρητης ζέστης. Και όμως ναι, αυτό το κοτόπουλο σήμερα έχει κάνει καριέρα. Θα εκπλαγείτε αν μάθετε ότι πίσω από την εικόνα του Brad Pitt ως celebrity κρύβεται ένας βαθιά σκεπτόμενος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον εαυτό του, εκλεπτισμένος, ανήσυχος και επαναστάτης ιδεών. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να εξηγήσουν και τη μεγάλη και αξιοπρεπή φιλμογραφία του ηθοποιού. Όπως λέει ο ίδιος ο Brad, αυτό που τον χαρακτηρίζει είναι να είναι ικανοποιημένος με το να μην ικανοποιείται εύκολα. Όλα ξεκίνησαν για τον William Bradley Pitt την περίοδο που πήγαινε στο τοπικό drive-in με την οικογένειά του. Στο ανοιχτό αυτοκίνητο των γονιών του, περνούσαν ώρες μαζί εκεί τις νύχτες του καλοκαιριού, τρώγοντας χειροποίητο popcorn, καθώς δεν ήταν σε θέση να αγοράσουν τα έτοιμα snacks. Ακόμη όμως ο κινηματογράφος δεν ήταν στο μυαλό του ως καριέρα. Πέρασε με επιτυχία στο πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα στον τομέα της δημοσιογραφίας. Δύο εβδομάδες πριν πάρει το πτυχίο του όμως, τα παράτησε. Με τις οικονομίες των 325 ευρώ που είχε βγάλει δουλεύοντας με τον πατέρα του στην επιχείρησή του, μπήκε στο φορτηγάκι του και έφυγε για την Καλιφόρνια. Στους γονείς του είπε ότι θα πάει στην Πασαντίνα να δει τι μπορεί να κάνει στο πανεπιστήμιο εκεί, στον τομέα των τεχνών και του art design. Ο Brad αναγκάστηκε να κάνει πολλές δουλειές για να τα βγάλει πέρα οικονομικά. Για μία περίοδο δινόταν κοτόπουλο σε συνθήκες αφόρητης ζέστης για κατάστημα fast food, μέχρι και οδηγός λιμουζίνας για συνοδούς πολυτελείας. Πολύ σύντομα άρχισε να ασχολείται και με την ηθοποιία, σε τηλεοπτικές σειρές όπως το Dallas, αλλά και άλλες εμφανίσεις σε σύριαλ της εποχής και στη συνέχεια συμμετείχε στην τηλεοπτική ταινία Too Young to Die. Και τότε ήρθε ο ρόλος που τον ενδιέφερε περισσότερο. Ήταν δίπλα στη Τζίνα Ντέιβις και την Σούζαν Σάραντον, ο νεαρός όμορφος άγνωστος στην ταινία Θέλμα και Λουίζ. Στην ταινία ο Μπραντ δίνει το δικό του 15 λεπτό ρεσιτάλ, παραστήροντας τη Θέλμα στα δίκτυα της γοητείας του σε ένα μικρό πανδοχείο. Αυτό που θα ακολουθούσε και την απήχηση που θα είχε ο ρόλος του δεν μπορούσε να τη φανταστεί. Και το 1994 ήταν πλέον το νέο είδωλο. Πρωταγωνίστησε δίπλα στον Ντόμ Κρου στην ταινία «Συνέντευξη με έναν βρικόλακα», αλλά έκανε και πολλές καρδιές γυναικών να σκυρτήσουν όταν κέρδισε τον κεντρικό ρόλο στην ταινία «Η θρύλη του πάθους». Στην ταινία ο Μπραντ αλλάζει εμφάνιση, αφήνει μαλλιά και μουσι και δεν διστάζει να τσαλακώσει την εικόνα του, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει και άλλες κρυφές πτυχές. Η ταινία «Seven» αξίζει να σημειωθεί για τρεις λόγους. Πρώτον, ήταν η πρώτη από τις συνεργασίες του με το σκηνοθέτη David Fincher. Δεύτερον, η ερμηνεία του του χάρισε την πρώτη του χρυσή σφαίρα. Και τρίτον, γνώρισε και ερωτεύτηκε τη μετέπειτα σύζυγό του, Gwyneth Paltrow. Είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ταινία. Εκεί γνώρισα και την Gwyneth. Δεν θα μπορούσε να είναι άλλη, έπρεπε να είναι η Gwyneth. Το ειδήλιο όμως δεν κράτησε. Ο Μπραντ αφοσιώθηκε στη δουλειά ολοκληρωτικά και τότε ήρθε και η επόμενη χρυσή σφαίρα και η πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ στην κατηγορία δεύτερου ανδρικού ρόλου με την ταινία 12 Πίθηκοι. Ξανασυνεργάστηκε με τον David Fincher στο Fight Club, ανακαλύπτοντας μία περισσότερο σκοτεινή πλευρά του ερμηνευτικού του ταλέντου. Για τις ανάγκες του ρόλου, ο Pitt έκανε μαθήματα boxing και συμφώνησε να του αφαιρέσουν μέρος των μπροστινών δοντιών του, τα οποία αποκαταστάθηκαν μετά το τέλος των γυρισμάτων. Επίσης, είχε πολύ καλή χημεία με τον συμπροταγωνιστή του, Edward Norton. Η επόμενη ταινία του Brad που έκανε αίσθηση είναι το Snatch, με σκηνοθέτη τον Guy Ritchie, όπου παριστάνει τον Ιρλανδό boxer. Εμπνευσμένος από άλλες ταινίες του είδους, αλλά και προσπαθώντας να μιμηθεί την απαιτούμενη Ιρλανδική προφορά στο μέγιστο βαθμό, πέτυχε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Ακόμη και πολλοί συνάδελφοί του καμία φορά μπερδεύονταν με την τόσο αληθοφανή προφορά του. Και αυτή του η προσπάθεια βρήκε απήχηση στη βιομηχανία του θεάματος. Βέβαια, αυτή του η επαγγελματική επιτυχία επισκιάζονταν εκείνη την περίοδο λίγο από την ερωτική του επιτυχία, καθώς είχε ήδη γνωρίσει και ερωτευτεί την όμορφη ηθοποιό Τζένιφερ Άνιστον. Ο Μπραντ παντρεύτηκε την Τζένιφερ και έγιναν ίσως το πιο διάσημο χολιγουδιανό ζευγάρι σε όλο τον κόσμο.
Ο Μπραντ συνέχισε να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, αλλά και με τις επαγγελματικές του επιλογές, διαλέγοντας πάντα σωστούς συνεργάτες. Η συνεργασία του με τους George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Paul Nolan, Julia Roberts στην ταινία «Η συμμορία των 11» άφησε εποχή. Η ταινία ήταν μεγάλη επιτυχία, καθώς το σενάριο ήταν ευφυές αλλά και τα ονόματα πολύ δυνατά. Γι' αυτό και συνεχίστηκε με την συμμορία των 12 και την συμμορία των 13. Η συνέχεια βρήκε τον Μπραντ και πάλι στα φώτα της δημοσιότητας, αλλά για τους λάθος λόγους. Φήμες έλεγαν ότι ο γάμος του με την Τζένιφερ περνούσε κρίση. Οι φήμες γίνονταν όλο και πιο δυνατές όσο περνούσε ο καιρός, ενώ ο Μπραντ είχε ήδη ξεκινήσει τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «Mr. and Mrs. Smith». Σε αυτά τα γυρίσματα γνώρισε την Αντζελίνα Τζολί, με την οποία και συμπροταγωνιστούσε. Το 2005, ο Μπραντ και η Τζένιφερ χωρίζουν, μετά από φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν με τον Μπραντ και την Αντζελίνα να απολαμβάνουν στιγμές ανεμελιάς. Το 2006, το νέο ειδήλιο ήταν πλέον πραγματικότητα, με τον Μπραντ να υιοθετεί επίσημα τα δύο παιδιά της Αντζελίνας και κάπως έτσι γίνεται το πιο hot ζευγάρι Μπραντζελίνα. Σήμερα έχουν πλέον 6 παιδιά και η πεποίθησή τους μέχρι πρόσφατα είναι να κάνουν κι άλλα. Κάποια πράγματα που ίσως δεν γνωρίζετε για τον Μπραντ Πιτ είναι: λατρεύει την αρχιτεκτονική και έχει ξοδέψει φιλανθρωπικά εκατομμύρια δολάρια για να φτιαχτούν καταφύγια και σπίτια για τα θύματα του τυφώνα Κατρίνα. Προσπαθεί απεγνωσμένα να διακόψει το κάπνισμα. Ένιωσε αμήχανα όταν συνάντησε τον πρόεδρο Ομπάμα. Μαθαίνει γαλλικά για να μπορεί να συνεννοείται καλύτερα με τα παιδιά του, χωρίς μεγάλη επιτυχία όμως. Θαυμάζει την αποφασιστικότητα της Αντζελίνας, καθώς αυτό το στοιχείο του λείπει και βρίσκει το συμπλήρωμά του στη δική της δυναμική προσωπικότητα. Πώς να μην τη θαυμάζει? Η τρίτη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη David Fincher έρχεται με την ταινία «Η απίστευτη ιστορία» του Benjamin Button. Η ταινία προτάθηκε για 13 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για το αλφα ανδρικού ρόλου για τον Μπραντ. Ο ίδιος ο Fincher είπε για την υποκριτική ικανότητα του Μπραντ: «Είναι ταλαντούχος και σπονδυλωτός. Θεωρώ ότι είναι τόσο εντυπωσιακός στις ταινίες του που ο πολλής κόσμος καμιά φορά ξεχνάει το πόσο καλός ηθοποιός είναι ο Μπραντ Πιτ. Όπως και να το κάνουμε όμως, είναι πολύ καλό που αυτό το παιδί έχει πολλά κρυμμένα όπλα στην προσωπικότητά του». Ο Μπραντ Πιτ μας εξητάρει, μας ψυχαγωγεί και μας εκπλήσει με την κινηματογραφική παρουσία του. Το πρόσωπο και το μυαλό του όμως, πίσω από την διάσημη τηλεοπτική εικόνα, φαίνεται να είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον και πιο συναρπαστικό στην πραγματικότητα. Ο Μπραντ Πιτ είναι αναμφισβήτητα ο απόλυτος στάρ.